ημέρα διαρκών αγώνων η σημερινή. Η σημερινή κυβέρνηση, η πρώην αντιπολίτευση, υποσχόταν ότι θα ασκήσει όλα τα μνημόνια και τους αντεργατικούς νόμους. Ανταυτού ψήφισε το δικό της μνημόνιο και εξακολουθεί την ίδια αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάθε φορά που πιάνουμε τους στόχους του μνημονίου και έτσι οι εταίροι, δανειστές και σύμμαχοί μας μας δίνουν ένα καινούριο δάνειο για να ξεπληρώσουμε το προηγούμενο, σφίγγοντας συνεχώς τη θηλιά στο λαιμό του λαού μας. Υπερηφανεύονται στην κυβέρνηση για τα φοβερά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτυχάνουν. 4,2% του ΑΕΠ το 17. Τρομερό νούμερο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Δεν λένε όμως ότι αυτό το πλεόνασμα προήλθε από τη φορολογική αφέμαξη, από τη φορολογική ληστεία του λαού μας. Παλεύουμε και καλούμε από εδώ σε κοινή δράση τα συνδικάτα και σωματεία για κατάκτηση κοινωνικού τιμολογίου για τους ανήμπορους έως μηδενική καταβολή για τους μακροχρόνια άνεργους. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε τη σημερινή εργατική πρωτομαγιά. Η πρωτομαγιά στην Καλαμάτα τιμήθηκε με ξεχωριστές συγκεντρώσεις, με τα στελέχη του ΠΑΜΕ να διαδηλώνουν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η σημερινή πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, μέρα τιμής και μέρα συνέχισης του αγώνα. Ενός αγώνας που παίρνει σήμερα αντιπολεμικά χαρακτηριστικά, όλοι οι εργαζόμενοι του κόσμου ενωμένοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κοινό αντίπαλο, τον κοινό εχθρό που είναι το ίδιο το σύστημα το οποίο θρέφει πολέμους και οδηγεί την εργατική τάξη σε πλήρη εξαθλίωση. Από τη μία λοιπόν σήμερα μας ζητάνε να κάνουμε θυσίες, να μας κόβουν μισθούς, συντάξεις, περικοπές υγεία κλπ. Και από την άλλη η ίδια πολιτική αυτή αναγκάζει την εργατική τάξη να πολεμάει για τα συμφέροντα, συμφέροντα του κεφαλαίου. Εμείς λοιπόν σήμερα περνάμε αυτό το μήνυμα στους εργαζόμενους, τους καλούμε να συμμετέχουν στα συνδικάτα τους. Το επόμενο διάστημα συνεχίζουμε σε αυτή τη λογική. Κινητοποίηση στους δρόμους της Καλαμάτας πραγματοποίησαν και μέλη της Ανταρσίας και άλλων συλλογικοτήτων. Είναι δικαίω να εξεγείρεσαι!